Ξέβλασε το κολονάκι τελείως. Τον ψάχνανε από χθες το βράδυ τον άνθρωπο και δεν ξέρανε που ήταν, και ήταν εδώ από κάτω. Πεταμένος μέσα στην παγωνιά του παιδί. Παλικάρι, νέο παλικάρι. Ξυλιασμένο εδώ από κάτω. Σε μια φρικτή αποκάλυψη κατέληξε η αγωνιώδης έρευνα συγγενών του 35χρονου Μάρκου Κάβαλου να εντοπίσουν τα ίχνη του. Ο άτυχος νέος βρέθηκε νεκρός αργά το απόγευμα της Τετάρτης, παγιδευμένος στα συντρίμια του αυτοκινήτου του για περίπου 24 ώρες. Είχε να αποδογυρίσει το όχημα και μέσα σε αυτό βρισκόταν ο οδηγός νεκρός. Το φορτηγάκι που οδηγούσε κατευθυνόμενος από το Ηράκλειο προς τον Άγιο Σύλλα, κάτω από άγνωστες συνθήκες έφυγε από την πορεία του και βρέθηκε στο κενό από το στενό γεφυράκι που βρίσκεται στο ύψος της ταβέρνας Κούκος. Ούτε σημασία έχει, ούτε μπάρες έχει, τίποτα. Έπεσε ένας άνθρωπος εχθές το βράδυ, τον ευρύκανε σήμερα. Σκοτώθηκε ένα παιδί εδώ, από τα ξημερώματα δεν υπάρχει μπάρα, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε κάνει πόσες διαμαρτυρίες εδώ, μας γράφουν κανονικά οι δημοτικοί αρχοί και όλοι. Κανείς όμως δεν είδε και δεν αντιλήφθηκε ότι το όχημα κατέληξε στα Καλάμια, με τον άτυχο οδηγό να αφήνει την τελευταία του πνοή παγιδευμένο στα συντρίμια. Αυτό φαίνεται σαν δρόμος που έχουν καθαρίσει εδώ οι γύροι και χτύπησε εδώ πέρα σε αυτό εδώ το διάσμα, το οποίο δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε λίγο χρώμα αυτό το φωσφορούχο που πάνω για να φαίνεται να γυαλίσει, τίποτα. Ό,τι ευθύνη και αν ζητηθεί τώρα στη μάνα που έχασε το παιδί της, τι θα της πουν, τι θα της πουν. Η ανίποτη τραγωδία και ο θρήνος των συγγενών του 35χρονου πυροδότησαν την οργισμένη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής. Έκλεισαν το δρόμο για τρεις ώρες ζητώντας απαντήσεις για την παροιμιώδη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου διαπλάτησης του δρόμου, κάνοντας λόγο για παντελή έλλειψη μέτρων σήμανσης και ασφάλειας. Φανταστείτε τώρα, εδώ είναι δρόμος, και είναι όλο Καλάμια, που είναι υποχρεωμένοι να το καθαρίσουν το δρόμο. Απολωτριωμένος από το 69. Το στενό πέρασμα δεν έχει σήμανση, ούτε φωτισμό, ούτε προστατευτικά κυκλειδώματα ή μπάρες και αποτελεί παγίδα για τους οδηγούς, όπως επεσήμανε εγγράφος προς την περιφέρεια Κρήτης τους προηγούμενους μήνες και η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Σύλλα. Εδώ είχε κόψει ο δρόμος. Μετά τις φωνές μας ήρθαν και έκαναν μια μερική αποκατάσταση και έβαλαν έναν μικρό κόνο. Από εδώ βουλούσε. Έφευγε όλο, έφευγε. Να που είναι η εικόνη. Να που είναι η εικόνη. Ελάτε τώρα, βάλετε περιφερειακό. Μετά τους Γερμανούς τα τελευταία 50 χρόνια. Απαντώντας εν μέρη στα αμήλικτα ερωτήματα των κατοίκων της περιοχής, οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης διευκρίνησαν σήμερα ότι η σχεδιαζόμενη ανακατασκευή του δρόμου κοστολογείται στα 32 εκατομμύρια ευρώ. Για το τμήμα Άγιος Ιωάννης Χωστός Πλαστικά Κρήτης εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 5 εκατομμύριων ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση της μελέτης συντήρησης ύψους 650.000 ευρώ. Επιπλέον η μελέτη οδικής ασφάλειας για το συγκεκριμένο δίκτυο δεν υποδεικνύει επικινδυνότητα στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα. Είναι δυνατόν 2018 να θρυνούμε φύγματα και να μας λένε και τι να κάνουμε τώρα, να έρθουν να μας πούν τι να κάνουνε. Τι πρέπει να κάνουμε. Παρά τις διαβεβαιώσεις πάντως ότι στην περιοχή υπάρχει σήμανση που προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι εικόνες και στο φως της ημέρας υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο σημείο παραμένει παγίδα θανάτου.